και εγώ σταματήσει εδώ σε ένα σημείο και θέλω να κάνω λαϊτάκι. Πήρα ένα καλάμι light jiggy μόνο και μόνο για αυτό το τεχνητό που θα δείτε τώρα, γιατί με τρέλανε. Είναι ένα πολύ ιδιαίτερο τεχνητό. Θα σας το δείξω τώρα για να καταλάβετε. Θα σας τη δείξω βέβαια και εκτενέστερα. Είναι η γαριδούλα της Little Jack Eminem. Εδώ σταμάτησα σε ένα σημείο τώρα που είδα λίγο ζωή. Να της κάνω το πρώτο της κολύμπι. Είναι πολύ ιδιαίτερη. Και πιστεύω θα είναι πολύ ωραίο να βάρω κανένα ψαράκι με αυτήν εδώ. Να την. Θα σας τη δείξω γιατί βγαίνει σε φοβερούς χρωματισμούς. Θα δείτε την πλεύση της. Μακάρι αν μπορέσω να τραβήξω και ένα πλάνο υποβρύχιο. Κοιτάξτε πως είναι. Φοβερή γαριδούλα. Ιδιαίτερο τεχνητό, πολύ ιδιαίτερο. Για πάμε να δούμε λιγάκι να κάνουμε ένα. Να τις κάνουμε τα βαφτίσια. Εδώ είμαι 39 μέτρα για την ακρίβεια. Αυτές βγαίνουν σε 20, 40, 60, 80 γραμμάρια και έχει φανταστικά χρώματα, φοβερά. Είναι φτιαγμένες πολύ όμορφες. Με πολύ ωραία πλεύση, με ένα κουταλάκι πίσω στην ουρά με μονάκι στράκι, μια σαλαγκιά από κάτω, μια κεφαλή μπροστά η οποία είναι αυτή που της δίνει κίνηση είτε σε απλή ανάκτηση είτε στα χτυπηματάκια, γιατί ξανακατεβαίνει με το κεφάλι κάτω και χτυπάει έτσι αγαριδούλα. Πάτωση. Και μπορεί να δουλέψει είτε έτσι χτυπήμα. Ωχ! Το πήρα κατευθείαν ρε παιδιά! Και είναι καλό το ψάρι. Δεν το πιστεύω. Πρώτη κατεβασιά. Γεια σας από το κατάστημα εδώ Αλίας Εξέλιξη στον Πειραιά. Σήμερα είμαι πολύ ενθουσιασμένος διότι θα σας παρουσιάσω ένα τεχνητό το οποίο δεν έχετε ξαναδεί σίγουρα παρόμοιο του. Είναι πολύ ιδιαίτερο και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος διότι το φέραμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα εδώ εμείς σαν κατάστημα και μόλις τώρα θα σας το παρουσιάσω. Πρόκειται για αυτήν εδώ την ιδιαίτερη γαρίδα της Lead Jack, της πολύ γνωστής ιαπωνικής εταιρείας Lead Jack, όπου έχει βγάλει φοβερά τεχνητά, δεν το συζητάω. Θα σας δείξω, έχω βγάλει προς το παρόν τρία χρωματάκια. Αυτά εδώ που κρατάω είναι στα 60 γραμμάρια. Τα γραμμάρια τα οποία μας έχουν έρθει είναι σε 40, 60 και 80, οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι μάνα, είναι ό,τι πρέπει για τεχνικές όπως το light jigging, το micro, το tenia, όπως μας λέει ο κατασκευαστής μέσα, μπορούμε να το δουλέψουμε και με το καλάμι μας του τένια, διότι αυτό εδώ όπως το βλέπετε μπορεί να δουλέψει και με απλή ανάκτηση αλλά και με χτυπηματάκια, είτε πιο έντονα είτε μικρότερα χτυπήματα, είτε να σκάψει να οργώνει το βυθό, είτε σαν ένα πλανάκι, σαν ένα μικρό εντσίκου με χτυπηματάκια προς τα πάνω, ανάκτηση και χτύπημα δηλαδή, είτε με απλή ανακτησούλα, απλή ανακτησούλα στο μηχανισμό μας. Θα σας το αναλύσω λιγάκι εδώ πέρα. Η κεφαλή εννοείται ότι φέρει το βάρος του τεχνητού, οπότε πάντα πέφτει κάθετα και με αυτόν τον τρόπο. Εδώ πέρα όπως βλέπετε πίσω έχει κάποιες τρεσούλες οι οποίες μας θυμίζουν αυτές του tie rubber. Είναι τα μουστάκια της γαρίδας, οι οποίες δουλεύουν και αυτές, έχουν και αυτές πλεύση. Πίσω ακριβώς στην κεφαλή υπάρχει μία σαλαγιά, εδώ πέρα κρυμμένη μέσα στα μουστάκια της, μέσα στην τρέσα. Πίσω ένα μονό αγκιστράκι, το οποίο με ένα σωληνάκι το έχει σταθεροποιήσει σε αυτό εδώ το σημείο. Εδώ, αυτά εδώ τα tinsels και στην ουρά του, ουσιαστικά επάνω στο αγκίστρι, έχει προσαρμόσει αυτό εδώ το κουταλάκι. Μιλάμε για λεπτομέρεια και φανταστική ποιότητα. Δείτε εδώ πέρα ακόμα και στο κουταλάκι φέρει το σήμα της Lead Jack. Έπινεμ λοιπόν αυτό το πολύ ιδιαίτερο τεχνητό γαρίδα όπου όμοιό του δεν υπάρχει στην αγορά. Έχει ανέβει ήδη στο e-shop μας, μπορείτε να μπείτε εκεί να δείτε τις επιλογές σε χρώματα και σε βάρη. Σας προτείνω να το κάνετε λιγάκι άμεσα διότι ήδη έχουν
δεν έχουν εξαντληθεί, αλλά εξαντλούνται, φεύγουν αρκετά κομμάτια, δεν είναι ατελείωτα. Όπως επίσης να διαβάσετε και αναλυτικά μέσα τον οδηγό και την περιγραφή του προϊόντος.